Εγώ διάβασα παραδείγματος χάρη στην Καθημερινή την Κυριακή, αλλά και άλλες εφημερίδες, απλώς δανείζομαι την Καθημερινή, ότι υπάρχουν κρυφές σκέψεις και ότι θα ευνηδιάσετε και θα πάτε σε εκλογές τον Μάιο. Ακούω το σενάριο και του Ιουνίου. Το λέω υπό την έννοια ότι είναι προφανές ότι η χώρα χρειάζεται καθαρό διάδρομο, άρα θα ήταν πολύ χρήσιμο να ξέρουμε, εάν έχουμε τώρα μόνο ευρωεκλογές και Οκτώβριο τις εθνικές εκλογές. Ακούστε, εάν πιστεύαμε όλα όσα έχουν γράψει τα δύο προηγούμενα χρόνια οι εφημερίδες ή όλα όσα έχει υποστηρίξει τον προηγούμενο καιρό η αντιπολίτευση, θα είχαν γίνει εκλογές ίσα με 10 και 20 φορές. Πολλές φορές έχουμε δει τον Ιούνιο, τον Μάιο του 2017, μετά το 2018, το 2019. Ο σχεδιασμός του Πρωθυπουργού και αυτό που έχουμε δηλώσει και σαν κόμμα και σαν κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, αλλά και πρόσφατα, είναι ότι ο σχεδιασμός μας είναι για εκλογές τον Οκτώβριο. Αυτό επιτάσσει η αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης του κυβερνητικού έργου. Αυτό επιτάσσει η αναγκαιότητα της σταθεροποίησης περαιτέρω της ελληνικής οικονομίας. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιβεβαιώσουμε τα σχέδια όσων θέλανε εδώ και πάρα πολύ καιρό εκλογές. Εξάλλου, εκλογές γίνονται στο τέλος της προβλεπόμενης θητείας. Αυτό θα έπρεπε τέλος πάντων να γίνεται. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ολοκλήρωσαν οι κυβερνήσεις της θητείας τους. Είχε να κάνει με κοινωνικές κινητοποιήσεις, με προβλήματα κυβερνητικής σταθερότητας. Πράγματα τα οποία δεν τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καλύτερη, θα έλεγα, φάση της από το 2015 και μετά, με δεδομένο ότι η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια, ψηφίζονται θετικά μέτρα τα οποία ελαφρύνουν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και το επόμενο διάστημα θα έρθουν και άλλα τέτοια μέτρα τα οποία θα εμπεδώνουν σε όλους τις κοινωνικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Μήπως αυτό επιτάσσει όμως, επειδή είπατε ότι αυτό επιτάσσει, η προσέγγιση σας, λένε αυτοί που σας επικρίνουν, ότι αυτό επιτάσσει ενδεχομένως και η ανάγκη σας να παραμείνετε λίγο περισσότερο στην εξουσία και κυρίως αυτό επιτάσσει η ανάγνωση των δημοσκοπήσεων όπου σας εμφανίζουν ορισμένες από αυτές με διψήφιο ποσοστό διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό επιτάσσει, λένε, η σκοπιμότητα του να μην πάτε τώρα σε εθνικές εκλογές καθώς θα υποστείτε εκλογική συντριβή. Αυτό λέει η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και τα μέσα ενημέρωσης που πρόσκυνται ενδεχομένως στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν περιμένουμε να πει κάτι διαφορετικό η Νέα Δημοκρατία. Όπως σας είπα, έχει διαψευστεί σε όλες τις προηγούμενες προβλέψεις της. Και βέβαια, η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έλεγε τόσο και καιρό ότι δεν. Κάποιες. Θα μιλήσουμε μετά για τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Ότι δεν μπορεί να σταθεί η κυβέρνηση μέρα παραπάνω στην εξουσία. Αυτό είναι το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Τώρα, επειδή διαψεύδεται αυτό και επειδή καταλαβαίνει τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η ίδια η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τώρα λένε ότι θέλουμε να κλειώσουμε την τετραετία και αυτό είναι κάτι για το οποίο οφείλει να μας κατηγορήσει η Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε δύσκολη θέση, θα πρέπει να το χωνέψει ότι οι εκλογές θα γίνουν στη λήξη της τετραετίας και θα πρέπει από το να ζητάει κάθε τρεις και λίγο εκλογές, το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τότε που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, να καταθέσει τις απόψεις και τις θέσεις της για την επόμενη μέρα μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Κυρία Σημακοπούλου, παρακαλώ.